Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση μπροστά στις εκλογές και κάτω από τον τίτλο του νομοσχεδίου για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών του εγκλήματος Ατέμπη και τη δίθεν ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών έρχεται να νομοθετήσει δεσμεύσεις που είναι σε εκκρεμότητα και να διευκολύνει στρατηγικούς επενδυτές κατά παρέκκληση κανονισμών και διατάξεων που εμποδίζουν τους σχεδιασμούς τους. Η συζήτηση για τα μέτρα στήριξης και για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών αποκάλυψε τη συμπαιγνία των άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, στη συγκάλυψη του εγκλήματος. Η ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων δεν κοστολογείται. Τα όποια μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων δεν μπορεί να αθωώσουν τις αιτίες της εγκληματικής πολιτικής, όπως είναι η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων για την ανθρώπινη ζωή, όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, οι σιδηρόδρομοι, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησε στη διάσπαση του σιδηρόδρομου, την ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων κομματιών του, τις μεσοτελειωμένες και ακριβοπληρωμένες συμβάσεις, τις τεράστιες ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας και υποδομών του κρατικού ΟΣΕ, την τεράστια υποσταλέχωση σε προσωπικό και με εργαζόμενο μπαμπλοκάκι. Αυτή είναι η πολιτική που εφάρμοσαν βήμα το βήμα όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οδηγώντας στα τραγικά αποτελέσματα. Για όλα αυτά δεν είπαν ούτε λένε κουβέντα. Και αυτό γιατί αυτή την πολιτική συνεχίζουν να στηρίζουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την αρχή επιχείρησε να ρίξει τις ευθύνες στο ανθρώπινο λάθος. Όχι ότι δεν υπήρχε. Ο Υπουργός Ανάπτυξης όμως, φανατικός υποστηρικτής των επιχειρηματικών ομίλων και διώκτης κάθε έννοιας του δημοσίου, στις επιτροπές προσπάθησε να αθωώσει την εταιρεία της Hellenic Train, ισχυριζόμενος ότι η ευθύνη είναι του κρατικού ΟΣΕ, του δημοσίου, με τις παθογένειες, τις συντεχνίες, αστοχίες, λάθη και ένα σωρό άλλα που υπόθηκαν. Στην ίδια γραμμή της συγκάλυψης και ο ΣΥΡΙΖΑ, που αναδεικνύει ως αιτία του σταθμάρχη, την ηλικία του, το ρουσφέτη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία να απαντά για την ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, για τους σταθμάρχες που προσέλαβε και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν της ίδιας ηλικίας. Επειδή λοιπόν ακριβώς συμφωνούν σε αυτή την πολιτική, εκτός της συγκάλυψης έζησαν και από προσανατολιστικούς καυγάδες για τα δάνεια, τις βίλες, για τα σκάνδαλα του ενός και του άλλου. Εχθές πάνω από μία ώρα στην Επιτροπή υπήρχε αυτός ο καυγάς. Στην προσπάθεια της συγκάλυψης απάντησαν όμως πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις με κύριο σύνθημα «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας». Ναι, ο ένοχος αυτού του εγκλήματος είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό υπηρετεί με ευλάβεια τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα συμπληρώματα που είναι η ελληνική λύση και το ΜέΡΑ25. Ο μόνος τρόπος για να πραγματοποιούνται οι συγκοινωνίες με ασφάλεια είναι να πάψει η ασφάλεια να μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους, είτε με τον κάθε επενδυτή, είτε για το κράτος. Αυτό σημαίνει να πάψει το κέρδος να αποτελεί το κριτήριο για το τι, πώς, πότε και πόσο θα αναπτυχθεί και να αντικατασταθεί από το κριτήριο της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, η ανθρώπινη ζωή θα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Η λογική του κόστους ωφέλους κυριαρχεί σε όλα τα ζητήματα της ασφάλειας. Το ίδιο κράτος με τη λογική του κόστους ωφέλους και στην υγεία οδήγησε στην πανδημία στο θάνατο 36.000 ανθρώπων γιατί αρνήθηκαν να προσλάβουν γιατρούς, νοσηλευτές, να δημιουργήσουν νέες ΜΕΘ. Αποτέλεσμα αυτής της λογικής, οι νεκροί από τις φωτιές, 103 στο μάτι, 29 θάνατοι μέσω όρο ανά έτος από το 2010 έως το 2019. Από τις φωτιές, 45 θάνατοι το 20, 80 το 21, 25 από τις πλημμύρες στη Μάντρα και πάνω από 130 την τελευταία εικοσαετία. 143 νεκροί από τους σεισμούς το 1999 και άλλοι που προσθέθηκαν πρόσφατα στη Σάμο και το Αρκολοχώρι. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής πολιτικής που η ασφάλεια θεωρείται κόστος. Η λειτουργία των συγγενειών του σιδηροδρόμου με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού είναι επίσης εγκληματική. Αντιμετωπίζει τις προσλήψεις ως κόστος και γι' αυτό τις κάνετε με το σταγονόμετρο. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΟΣΕ,
οι ακάλυπτες θέσεις εργασίας, η ασφαλή κυκλοφορία των τρένων και η ασφαλή εργασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς είναι περισσότερες από 1.300. Στο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει καμιά δέσμευση ούτε για τον αριθμό των προσλήψεων, ούτε για τον χρόνο που αυτές θα γίνουν. Η αναφορά στο άρθρο 78 αφορά 90 προσλήψεις αορίστου χρόνου και περισσότεροι από αυτούς εργάζονται και τώρα με μπλοκάκι στον ΟΣΕ. Στην ίδια λογική κινείται και το άρθρο 79, που αναφέρει ότι δύναται να ανανεώνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των φυλάκων ισόπεδων διαβάσεων, που εκεί έχουμε αρκετά θύματα, για διάστημα έως 24 μηνών, χωρίς καμιά άλλη δέσμευση στον αριθμό των προσλήψεων και στο πότε θα γίνουν. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα λόγω του εγκλήματος ΑΤΕΜΠΗ αποτελούν πρόκληση για τα θύματα και τις οικογένειές τους. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαντλήσει τις ευθύνες της στην αυστηροποίηση των ποινών και τη διεύρυνση ορισμένων αδικημάτων. Ενώ παραμένει το σιδηροδρομικό δίκτυο αφύλακτο και εκτεθειμένο, η κυβέρνηση απαντάει με αυστηροποίηση των ποινών, ενώ είναι δεδομένο ότι τα παιχνίδια με το ύψος των ποινών δεν προλαμβάνουν ούτε αντιμετωπίζουν κανένα έγκλημα. Την ίδια στιγμή προβλέπει ειδικές διατάξεις που χρήζουν δικαιούχους νομικής βοήθειας του συγγενείς των θυμάτων και προβλέπει την άμεση εκτελεστότητα των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν σε αποζημιώσεις και προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα τρομακτικά προβλήματα που υπάρχουν στα δικαστήρια, την υποσταλέχωση, τις τρομακτικές ελλείψεις στις υποδομές και την υποχρεωματοδότηση που έχουν σαν αποτέλεσμα να οδηγούν σε τεράστιες καθυστερήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από 4,5 χρόνια από τα εξίσου εγκληματικά γεγονότα στο μάτι και η δίκη είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρήκε ευκαιρία να ξεμπερδέψει από τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο πανελλαδικά, με το να προσθέσει στο αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης διάταξη για υπέρβαση ταχύτητας εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και για οδήγηση σε ΛΕΑ. Με αυθαίρετο τρόπο, μάλιστα, τίθεται και το ύψος της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας που καθίσταται αδίκημα. Από πού προκύπτει ότι η υπέρβαση κατά 60 χιλιόμετρα για τα γιοταχή και 30 χιλιόμετρα για μέσα μαζικής μεταφοράς για εκτός κατοικημένης περιοχής και τα 40 χιλιόμετρα και 20 χιλιόμετρα αντίστοιχα για εντός κατοικημένης περιοχής συνιστά επικίνδυνη οδήγηση? Ξέρουν όμως πολύ καλά ότι δεν ευθύνεται μόνο η υπέρβαση ταχύτητας για τα εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο. Πάγιο αίτημα των κατοίκων στην παραλιακή Αθηνών Σουνίου, στο Λαγονίσι, είναι τοποθέτηση διαχωριστικής λωρίδας, στο σημείο που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του ο διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ πριν λίγες μέρες. Είναι απαραίτητη ανάγκη σήμερα η δημιουργία νέων δωρεάν σύγχρονων οδικών δικτύων με επαρκή σηματοδότηση και διαχωριστικές λωρίδες, με το κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη της συντήρησης και της επισκευής τους. Αυτά τα μέτρα που προβάλλονται ως μέτρα ενίσχυσης ασφάλειας των συγκοινωνιών προκαλούν τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που ξέρουν τα μεγάλα προβλήματα, αλλά και όλο το λαό που εργεί τους δεν κοπάζει. Προβλέπει γενναίες κατά εξαίρεση φορολογικές απαλλαγές στο νομοσχέδιο σε επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια στο άρθρο 5. Με το άρθρο 10, η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων και Περιφερειών για τις συμβάσεις με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αποκτά πάλι κυρίαρχο ρόλο έναντι των Δημοτικών Συμβουλίων. Θα ασκεί τις αρμοδιότητες αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο της εκτέλεσης, προσπερνώντας έτσι αντίθετες θέσεις που μπορεί να εκφραστούν στα Δημοτικά Συμβούλια. Με το άρθρο 11, διευκολύνει τις επενδύσεις κάναβης, της εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτής κάναβης και δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσκόμιση της άδειας παραγωγής κατά παρέκκληση κάθε διάταξης. Η κυβέρνηση, τη μεγάλη ακρίβεια που έχει γονατίσει τα λαϊκά νοικοκυριά, την αντιμετωπίζει με το καλάθι του νοικοκυριού, παρατείνοντας την ημερομηνία μέχρι το τέλος των επόμενων εκλογών, θεωρώντας ότι θα καταλαγιάσει η οργή και η αγανάκτηση του λαού. Αρνείται τις τροπολογίες του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ,
στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, των ειδικών φόρων στα καύσιμα και το ελληνικό ρεύμα και άλλα μέτρα που μπορούν να στηρίξουν το λαϊκό εισόδημα, όπως την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, των κρατικών συμβάσεων για να υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό, επαναφορά των τριετιών και ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως αυτοί που ζητούν σήμερα τα συνδικάτα και ξεπερνά τα 850 ευρώ με τα τωρινά δεδομένα. Συνεχίζει με τα καλάθια της κοροϊδίας, τα διάφορα ΠΑΣ και τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού λίγο πάνω από τα επίπεδα που ήταν το μακρινό 2011 και παρά τον πληθωρισμό που σπάει κόκαλα. Φέρνει ρύθμιση για τις φυσικές πηγές νερού και διαμορφώνει τους όρους εμπορίας των πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών από τους υπερχειματικούς ομίλους με 3 έως 5 της χιλίης σαν αντιστάθμιζα στους Δήμους. Για πωλήσεις δηλαδή 1 εκατομμυρίου ευρώ, για παράδειγμα 30.000 ή 50.000 ευρώ για τους Δήμους. Ρυθμίζει απαιτήσεις επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό και στην ναυτιλία, αλλάζοντας ρυθμίσεις και κανόνες που εμποδίζουν. Επιβάλλει επιτάχυνση στις διαδικασίες για να διευκολύνει τις παραχωρήσεις τουριστικών λιμανιών και μαρινών πριν και από την ολοκλήρωση της χωροθέτησης και πριν των όποιων σχετικών έργων. Ανοίγει στα γεμάτα το δρόμο και για να εκμεταλλεύεται. Να εκμεταλλεύονται τα μεγάλα μονοπόλια του κλάδου των μεταφορών και του τουρισμού, λιμάνια, μαρίνες και μεγάλες εκτάσεις γύρω από αυτά, χωρίς καμιά δέσμευση και πρόληψη για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους των περιοχών και για το περιβάλλον. Προβλέπει ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων μέσω της σύντμησης και απλοποίησης των ιδιωτικών διαδικασιών, με ό,τι αυτό σημαίνει. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις καμιά σχέση δεν έχουν με τον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με ατέλειωτες ώρες εργασίας και με απαράδεκτες συνθήκες διαμονής, με μισθούς που δεν επιτρέπουν την επιβίωση των οικογενειών τους. Επίσης, καμιά σχέση δεν έχουν με το δικαίωμα στις διακοπές και στην αναψυχή του λαού, γιατί γίνονται όλο και πιο απλησίαστες για τις λαϊκές οικογένειες. Οι ρυθμίσεις επίσης για τις ιαματικές πηγές στοχεύουν στην προσέλκυση επενδυτών, παραδίδοντας κάθε πηγή για επιχειρηματική εκμετάλλευση, στερώντας από τον λαό τις θεραπευτικές του ανάγκες ή κάνοντάς τις πολύ ακριβές. Διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών Ιγουμενίτσας και Καβάλας, νομιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις, τις εκτάσεις για να παραχωρηθούν χωρίς προβλήματα στους ομίλους. Στο άρθρο 51 προβλέπει πλωτούς τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου και σε συνέχεια με το άρθρο 54 νομιμοποιεί υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Προβλέπει πλωτά ναυπηγήματα προσωρινής αποθήκησης LNG, επαναεροποίησης φυσικού αερίου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι σχεδιασμοί της νέας ιδιοκτησίας Σκαραμαγκά και διευκολύνεται στην υλοποίησή τους και βέβαια δικαιολογημένα ανησυχούν οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου που είναι μέσα στην πόρτα τους και διαμαρτύρονται με μεγάλη συγκέντρωση την Κυριακή το πρωί. Το άρθρο 76 του νομοσχεδίου που αναφέρεται στον έλεγχο κομίσου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στον ΟΑΣ ΚΤΕΛ και μελλοντικά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση προχωρά στην παραπέρα πολυδιάσπαση και ιδιωτικοποίηση του συγκοινωνιακού έργου με εργολαβοποίηση των υπηρεσιών, ανοίγοντας πεδίο κερδοφορίας για ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου κομίστρου, που τις αναφέρει ως τρίτος φορέας, νομικό πρόσωπο στο οποίο θα αναθέτει ο οικείος κοινωνικός φορέας τον έλεγχο κομίστρου. Επίσης, οι πολύ υψηλές ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες των οδηγών και τεχνητών είναι ακόμα ένας από τους βασικούς παράγοντες της υποβάθμισης της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών και των κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών. Στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυβέρνηση κάνει ένα δωράκι στους επιχειρηματίες, στα ιδρύματα, τους μεγάλους του πολιτισμού. Δεν διστάζεται να προχωρήσετε σε νέα μέτρα για να καταργήσετε και τα ελάχιστα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Ο σύντροφος Δελής θα πει περισσότερα πάνω σε αυτό. Σοβαρό θέμα προκύπτει και με το άρθρο 110, το οποίο επιτρέπει την κατασκευή έργων σε δάση, δασικές και δημόσιες εκτάσεις με το πρόσχημα της προστασίας λειτουργίας και ανάδειξης χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα. Η κυβέρνηση συνεχίζει τη μεγάλη αδικία σε βάρος των αποφύτων ΑΗ, πενταετούς φοίτησης, γεωπονίας, δασολογίας, ιχθυολογίας που προέκυψαν από την κατάργηση του ΤΕΙ την περίοδο 2018-19 στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα.
θέση μας είναι με το πτυχίο και τα επαγγελματικά δικαιώματα χωρίς άλλες διαδικασίες. Θέσαμε και το θέμα της αδικίας των εργαζομένων στη ΜΟΔ, που για την ίδια εργασία αμείβονται διαφορετικά. Θέμα άλυτο εδώ και χρόνια, με υποσχέσεις και δεσμεύσεις επίλυσης, αλλά παραμένει άλυτο. Το ΚΚΕ ψηφίζει κατά στο νομοσχέδιο επί της αρχής. Καλεί τους εργαζόμενους, αυτοασχολούμενους, τους βιοπαλλιστές αγρότες, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και ιδιαίτερα την νεολαία, να μην συμβιβαστεί με αυτή την πολιτική που τσακίζει τις ζωές τους. Γι' αυτό μπροστά στις εκλογές, όσο πιο αδύναμα είναι τα κόμματα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα σχηματίσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, και όσο πιο ψηλά βρίσκεται το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός θα γίνει το λαός και το κίνημά του για να πάρει ανάσες, για να εμποδίζει, να καθυστερεί αντιλαϊκά μέτρα, για να διαμορφώσει πραγματικά θετικές εξελίξεις και ανατροπές προς όφελός του. Αυτή είναι η μόνη πραγματική σταθερότητα για το λαό, και το ΚΚΕ το μόνο κόμμα που μπορεί να την εγγυηθεί.